Διευθυντήρη, καλησπέρα από το Ιβανόφιο, μπασκετάκι Σαλόνικα. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μεταξύ του Σικάριος και του Άξονα. Είναι ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αρκετά πλήρης, θα έλεγε κανείς, μετά το τέλος των εορτών. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες. Τα ρόστερ των δύο ομάδων, για το Σικάριος, ο Μιτσάκης, ο Πολύζος, ο Αλεξανδρίδης, ο Λεφάκης, ο Σιμεωνίδης, ο Ξιούτης, ο Τσιλιγκαρίδης, ο Ανδρίας και ο Γιαντσής. Ενώ την άλλη για τον Άξονα, ο Μαργώνης, ο Γιωσμάς, ο Σαρόγλου, ο Κωστακίδης, ο Γκάτσιος, ο Τζιβάνης, ο Τραχανέλης, ο Ερμίδης, ο Βαλμάς και ο Κυπριανίδης. Αυτή είναι η ομάδα του Άξονα. Το παιχνίδι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει. Για να δούμε και λίγο στα γρήγορα τις πεντάδες των δύο ομάδων. Για τον Άξονα, ο Γιωσμάς, ο Κωστακίδης, ο Τζιβάνης, ο Ερμίδης και ο Κυπριανίδης. Ενώ για τους Σικάριους, ο Μιτσάκης, ο Πολύζος, ο Αλεξανδρίδης, ο Ανδρέας και ο Τσιλιγκαρίδης. Μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Ιβανόφιο. Το μάτς είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ο Αλεξανδρίδης με τον Ερμίδη, με τον Κωστακίδη, συγγνώμη, θα είναι στο τζάμπολ του αγώνα. Να πούμε, να ευχηθούμε ένα καλό παιχνίδι και στις δύο ομάδες και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ερμίδης με Αλεξανδρίδη. Πρώτη κατοχή για τον Άξονα. Ο Ερμίδης πάει μέχρι το lay-up, θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ το έκανε ο Πολύζος για τους Σικάριους. Με την έναξη του παιχνιδιού λοιπόν ο Άξονας ξεκίνησε μια πολύ γρήγορη επίθεση. Την πρώτη βολή ο Ερμίδης είναι άστοχος. Ο Ερμίδης ένας πάρα πολύ ποιοτικός καλαθοσφαιριστής. Σημαντικός παράγοντας για την ομάδα. 0 στις 2 εδώ, εδώ είναι άστοχος. Και πρώτη επίθεση για τους Σικάριους. Αλεξανδρίδης βγάζει ωραία την μπάλα έξω για τον Πολύζο. Και το καλάθι, το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Ανδρία. Τώρα ο Άξονας, Ερμίδης, κάτω το καλάθι, πάρα λίγο το λάθος. Κυπριανίδης, ωραία πάσα για τον Κωστακίδη. Αλλαγή κατοχής, καλή άμυνα για τους Σικάριους. Εδώ λειτουργήσε πολύ καλά η άμυνα των Σικάριους. Και τώρα Πολύζος, ο οποίος σουτάρει για τρεις, καλό σουτ, είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Σιμεωνίδη. Ένα σουτ από το Μιτσάκι, άστοχο, κάτω χει για τον Άξονα. Κυπριανίδης, πολύ όμορφη πάσα για τον Κωστακίδη. Θα στοχίσει ο Κωστακίδης. Εδώ δεν εκδηλώθηκε επιτυχώς αυτή η πολύ όμορφη προσπάθεια. Και τώρα ο Πολύζος. Ο Ανδρίας. Τώρα ο Μιτσάκης. Καλάθι, πολύ όμορφο καλάθι. 4-0 για τους Σικάριους στο ξεκίνημα του αγώνα. Τώρα μια λάθος πάσα. Ο Άξονας δεν έχει ξεκινήσει καλά στο ξεκίνημα του αγώνα. Νευρικός θα έλεγε κανείς. Σικάριος
πιο συγκεντρωμένοι. Πολύζος. Θα πάρει το σκρίν από τον Αλεξανδρίδη. Ζητήσει την μπάλα στο post πάνω το Κυπριανίδη στον Πολύζο. Ωραία, τρίπλα, ωραία θα βοηθεί. Αλεξανδρίδη για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Κυπριανίδη. Και τώρα θέλει να τρέξει η ομάδα του άξονα. Μέχρι το lay-up ο Τζιβάνης θα πάρει το foul, θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 14, μα δύο βολές. Το foul από τον Ανδρία. Και ο Τζιβάνης είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι, ο πρώτος πόντος για τον άξονα. Να πούμε ότι εδώ στο Ιβανόφι έχει πάρα πολύ κρύο σήμερα και γι' αυτό το λόγο οι παίκτες ακόμα δεν έχουν ζεσταθεί 100%. Τζιβάνης στη δεύτερη βολή, εύστοχος και στη δεύτερη, 2 στις 2. Θα μειώσει σε 4-2 η ομάδα του άξονα. Σημεωνίδης, Ανδρίας, Μητσάκης. Μια πάσα ασυνεννοησία εκεί με τον Ανδρία, ο οποίος προσπάθησε να πάρει θέση στο post. Και τώρα ο άξονας στην κατοχή. Ωραία κίνηση, ωραία θα γυρίσει. Και θα πετύχει το καλάθι. Ο γιος μας, πολύ όμορφη προσπάθεια. Ένα σούτ από τον Ανδρέα, rebound από τον Γιωσμά και τώρα Κυπριανίδης. Κυπριανίδης. Ωραία, πάσα λίγο παρακινδυνένη και θα γίνει το λάθος. Αλεξανδρίδης. Θα γίνει φάουλ εκεί από τον Ερμίδη, η προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα. Κατοχή για τον άξονα. Το σκορ είναι 4-4. Το μάτς είναι ντέρμπι όπως περιμέναμε. Και τώρα ο Πολύζος. Ωραία πάσα, πολύ όμορφη για το Σημεωνίδη, ο οποίος θα πετύχει ένα πολύ όμορφο lay-up. 6-4 το σκορ. Μπροστά και πάλι η Σικάριος. Ερμίδης. Δύσκολη προσπάθεια, πάρα λίγο καλά και φάουλ. Ξανά βολές για τον άξονα, ο οποίος πάει πάρα πολύ στο drive σήμερα. Αλλαγή για την ομάδα, Κωστακίδης θα κάτσει στον πάγκο. Στο μάτς θα περάσει ο Τραχανέλης με το νούμερο 23. Την μπάλα είναι από κάτω. Γιωσμάς στην επαναφορά. Ζητάει ο Ερμίδης. Τραχανέλης θα πάρει μπάλα. Τζιβάνης θα πάρει ένα πικ. Φύνει στο Γιωσμά. Ωραία προσπάθεια από τον Γιωσμά, ο οποίος θα πάρει το φαουλ. Ο άξονας σήμερα πολύ στο drive, πολλές επιθέσεις ένας εναντίον ενός μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 3 και κάτι λεπτά του μάτς. Ο Τζιβάνης θα κάτσει στον πάγκο, νέα αλλαγή για τον άξονα στο μάτς ο Μαργόνης. Πάσα σε χαμηλό πόδι για τον Ερμίδη, νέο φάουλ από τον Πολύζο αυτή τη φορά. Ο Ερμίδης εκεί πήρε καλύτερη θέση στο post και κατάφερε να κερδίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Τώρα ο Ερμίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα στοχίσει και πάλι ο Ερμίδης, ο οποίος έχει 0 στις 3. Μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τώρα είναι η πρώτη, μια στις τέσσερις. Εντάξει, χρειάζονται χρόνοι οι παίκτες για να ζεσταθούν. Μητσάκης. Ο Ανδρίας ζητάει την μπάλα στο χαμηλό post. Μητσάκης θα κάνει ένα drive. Πολύ όμορφη πάσα για τον Πολύζο, ποιος θα τελειώσει τη φάση. Το σκορ γίνεται 8-5.
Υπέρ το Σικάριος. Κυπριανίδης. Βγάζει έξω. Μαρώνης για τρεις. Άστοχος ριμπάνω από τον Αλεξανδρίδη. Και τώρα Μητσάκης. Μητσάκης. Ζητάει ένα σκρίν από τον Αλεξανδρίδη. Θα το πάρει. Θα εκτελέσει για τρεις. Και είναι εύστοχος. Είναι καλό σούτερ ο Μητσάκης και εδώ το αποδεικνύει. Έχει μια ιδιαίτερη εκτελεστική δυνότητα. Πραγματικά ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Και τώρα ο Ερμίδης θα πάρει ένα screen από τον Γιωσμά. Ωραία πάσα. Σηκώνεται και ο Γιωσμάς για τρεις. Δεν μπορεί. Μπάλα. Κάνει και περίεργα παιχνίδια. Δεν θα μπορέσει όμως να απαντήσει ο Γιωσμάς με τρίποντο. Και τώρα και πάλι ο Μητσάκης με την μπάλα. Απομένουν 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μητσάκης ξανά για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ριμπάν από τον Ανδρέα. Ποιος θα βγάλει για τον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης για 3. Άστοχος. Επιθετικό ριμπάουν από τον Τραχανέλη. Και τώρα ο Ερμίδης. Βγάζει έξω. Κυπριανίδης. Μαργώνης. Και ο Γιωσμάς. Ερμίδης με αντίπαλο τον Πολίζω. Βγάζει έξω όμορφα για τον Τραχανέλη. Τραχανέλης για 3. Είναι εύστοχος ο Τραχανέλης. Σουτάρει εκεί με αυτοπεποίθηση και εύστοχη παρά την καλή άμυνα του Αλεξανδρίδη. Και το σκορ γίνεται 11-8. Μητσάκης. Αλεξανδρίδης. Πάλι Μητσάκης. Και σου ψάχνει πολύ τον Αλεξανδρίδη στο post. Πάλι από τον Ερμίδη στον Πολίζω στην προσπάθειά του να το σταματήσει, δεν τον πρόλαβε. Και τώρα αλλαγές για τις δύο ομάδες, για τους Σικάριους. Στο μάτς με το νούμερο 55 ο Τσιλιγκαρίδης και με το νούμερο 32 ο Γιαντσής. Ενώ απ' την άλλη ο Μαργώνης θα κάτσει στον πάγκο για τον άξονα και θα περάσει ο Σαρόγλου. Σιμεωνίδης. Και τώρα ο Μητσάκης. Παίρνει το σκρίνο από τον Τσιλιγκαρίδη. Μητσάκης με αντίπαλο τον Τραχανέλη, θα τον πάει στα πόδια. Όμορφη πάσα, πολύ όμορφη για τον Τσιλιγκαρίδη, πίσω στο χείρι στο lay-up. Μάχες εκεί, rebound από τον Μητσάκη και κάνει λάθος τελικά. Και τώρα στον ευνηδιασμό Ερμίδης μέχρι το lay-up. Μια πολύ γρήγορη και σωστή ασίστα από τον Γιωσμά. Γιωσμάς ο οποίος είδε πολύ γρήγορα τον αντίπαλό του, κύλωσε την μπάλα και έβαλε ένα εύκολο lay-up. Και τώρα ο Μητσάκης ξανά για 3, είναι άστοχος. Ακόμα δεν έχει βρει τον καλό του εαυτό ο Μητσάκης. Το καλό του χέρι θα έλεγε κανείς. Κυπριανίδης. Με αντίπαλο του Τσιλιγκαρίδη. Θα πάρει την προσπάθεια και θα ευστοχήσει ο Τσιλιγκαρίδη. Ο Κυπριανίδης, δεν συγγνώμη. Παρά την καλή άμυνα του Τσιλιγκαρίδη. Τώρα Μητσάκης. Με το Γιαντσί το σκριν, Τσιλιγκαρίδης, ωραία προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από τον Τσιλιγκαρίδη. Παλικαρίσιο καλάθι εδώ από τον από τον παίκτη του Σικάριος. Τσιλιγκαρίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος. Συν 3 λοιπόν για τους Σικάριους. Κερδίσανε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν από αυτή την επίθεση. Και τώρα ο άξονας. Με τον Κυπριανίδη. Ο Ερμίδης με τον Σιμεωνίδη. Πολύ όμορφα θα τον παίξει στα πόδια. Θα δει την μπάλα στο καλάθι. Ζητάει και φάουλ. Σκορ είναι 14 όλα. Το μάτς είναι ντέρμπι. Αλεξανδρίδη, πολύ όμορφη πάσα για τον Τσιλιγκαρίδη. Μητσάκης και πάλι. Προσποιείται, μένει πάνω του ο Σαρόγλου. Κυπριανίδης τώρα πάνω στο Μητσάκη, Μητσάκης αστοχή. Και τώρα rebound από τον Κυπριανίδη. Και θα κατεβάσει και την μπάλα, περιμένει και τους συμπαίκτες του. Ερμίδης για 3, airball και rebound από τον Σιμεωνίδη. Μέτρο,
Μητσάκης περιμένει το screen από τον Γιαντσή. Ωραία πάσα για τον Σιμεωνίδη. Γιαντσής, καλή άμυνα από τον Σαρόγλου εκεί, ο οποίος θα κερδίσει και την κατοχή. Πολύ καλή άμυνα, πολύ γρήγορη αντίδραση από τον Σαρόγλου. Και τώρα ο Ερμίδης θα κατεβάσει ξανά την μπάλα για τον άξονα. Καλή άμυνα από τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος ζητάει την κατοχή, αλλά νομίζω η μπάλα βγήκε, είναι ξεκάθαρα για τον άξονα. Τραχανέλη σουτάρει, εύστοχος, 2-2 από τον Τραχανέλη, ο οποίος μπαίνει ζεστό στο μάτς και ωρεξάθος. Μέχρι στιγμής έχει 6 πόντους ο Τραχανέλης με 2-2 εύστοχα σουτ 3 πόντων. Μητσάκης, ωραία για τον Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδης περιμένει κίνηση συμπαικτών του, βγάζει έξω για τον Σιλικαρίδη. Σιλικαρίδης θα υποκύψει βήματα όμως, λάθος για την ομάδα του Σικάριου, αλλαγή κατοχής. 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 14-17, προηγείται ο άξονας. Κυπριανίδης βγάζει έξω, το σουτ για τρεις. Κυπριανίδης για τρεις, είναι άστοχος, rebound από τον Σιμεωνίδη. Και τώρα ο Μητσάκης. Μέχρι το λέει πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος άδειασε δύο αντιπάλους και έφτασε μέχρι το λέει. Και τώρα ο Κυπριανίδης. Πάλι ο Ερμίδης χαμηλά, θα κερδίσει ξανά φάουλ. Ο Ερμίδης, ο οποίος κάνει πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις στο post και προλαβαίνει να παίρνει θέσεις από τους αντιπάλους του. Μια αλλαγή τώρα για τους Σικάριους, το παιχνίδι ο Λεφάκης στη θέση του Σιμεωνίδη. Ο Ερμίδης και πάλι στη γραμμή της φιλανθρωπίας και είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Στην πρώτη είναι εύστοχος ο Ερμίδης. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται αρκετά ο γκάρ τον, του άξονα. Στη δεύτερη και πάλι εύστοχος, 2-2 για τον Ερμίδη. Και τώρα ο Μητσάκης. Μητσάκης περιμένει στην από τον Τιλγκαρίδη και από τον Γιαντζή. Μητσάκης ωραία για τον Λεφάκη, ωραία, πολύ όμορφη πάσα για τον Τιλγκαρίδη. Και ο Γιαντζής, καλάθι. Πολύ όμορφο καλάθι από τον σέντερ τον Σικάριος. Ερμίδης μέχρι το lay-up θα στοχίσει και τώρα ο Αλεξανδρίδης. Τελειώνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνουν η ομάδα των Σικάριων να εκδηλώσουν επίθεση. Αυτό είναι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με το σκορ να είναι στο 18-19 υπέρ του άξονα, ντέρμπι το μάτς. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε και πάλι στο Ιβανόφιο, όπου οι παίκτες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Λεφάκης εκτελέσει την επαναφορά, Τσιλγκαρίδης. Ωραία, ο Λεφάκης εκτελεί για τρεις. Αποκλειδίστηκε ωραία από τον αντίπαλό του και εκτέλεσε, αλλά ήταν άσχος. Και τώρα ο Ερμίδης. Και πάλι με την μπάλα. Ερμίδης. Σουτάρει ο γιος μας, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Αλεξανδρίδη. Και τώρα ο Λεφάκης. Λεφάκης αφήνει στον Μητσάκη. Καλή άμυνα από τον Κωστακίδη, ο οποίος πιέζει πολύ τον αντίπαλό του. Σκρίνει από τον ωραία πάσα Τσιλιγκαρίδη. Άσταγος το λέει up, rebound από τον Γιαντζή, ο οποίος πάρα λίγο να πετύχει καλά, πάρα λίγο να πετύχει και φάουλ. Θα πάει για δύο ελεύθερες βολές. Ο άξονας έχει την ευκαιρία τώρα μέχρι και να προσπεράσει
και να πάρει το προβάδισμα. Ο Γιαντσής είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι άστοχος την πρώτη βολή, ο σέντερ τον Σικάριος. Μηδέν στις δύο, επιθετικό rebound όμως από τον Αλεξανδρίδη. Εκεί αδράνησαν οι παίκτες του άξονα. Και τώρα ο Μητσάκης και πάλι. Ευκαιρία για νέα επίθεση. Μητσάκης, ωραία προσπάθεια, ψάχνει τον Γιαντσή. Θα πάρει το φάουλ από τον Κωστακίδη. Το παιχνίδι του μεταξύ και τον άξονα έχει περάσει και με το νούμερο 34 ο Βαλμάς. Αλλαγή και για τους Σικάριους στο μάτς με το νούμερο 22 ο Ξιούφης. Ξιούφης στον πάγκο ο Αλεξανδρίδης. Ο Τσάκης εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος ο playmaker των Σικάριους. Ευκαιρία να προσπεράσουν τώρα και θα τα καταφέρουν. Ο Μητσάκης είναι εύστοχος, 2 στις 2 βολές. Και το σκορ γίνεται 20-19. Ερμίδη σουτάρει, είναι άστοχος. Rebound από τον Γιαντσή, ο οποίος τρέχει στον επιδιασμό τώρα για την ομάδα του. Ωραία κίνηση, είναι άστοχος. Και ο Τσιλγκαρίδης δεν προλαβαίνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για τον άξονα. Ερμίδης και πάλι θα κατεβάσει την μπάλα. Ωραία, πολύ όμορφη συνεργασία από τους δύο παίκτες, τον Γιωσμά και τον Ερμίδη. Με το τελικό αποδέκτη να φτάνει μέχρι το lay-up και να κάνει το συν-1. Ξανά μπροστά ο άξονας. Μητσάκης, καλή άμυνα από τρεις παίκτες εκεί του άξονα. Ερμίδης. Και εδώ μια εξαιρετική άμυνα από τον, από τον Ξιουφή. Ο Ξιουφής, ο οποίος έπαιξε μια πολύ καλή άμυνα εδώ. Και τώρα ο Βαλμάς. Ερμίδης. Ωραία, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Γεσμά, ο οποίος θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Γερμανός θα εκτελέσει και πάλι βολές. Εύστοχο την πρώτη βολή ο Γερμανός. Δύο στις δύο για τον Γερμανό. Τώρα οι Σικάριος, Σικάριος με τον Ξιουφή. Γιαντσής αφήνει για τον Μητσάκη, τόσο ωραία και πάλι για τον, για τον Ξιουφή, ο οποίος θα ευστοχίσει σε σουτ 2 πόντων. Πολύ καλό σουτ από τον νέο εισιλθέντα Ξιουφή. Τώρα θα φτωχίσει ο Κωστακίδης κάτω από το καλάθι. Καλή άμυνα από τον Μητσάκη εδώ. Τι θέλει να τρέξει την ομάδα του. Καλή άμυνα από τον Γιουσμά. Και τώρα ο Μητσάκης με αντίπαλο τον Ερμίδη. Σουτάρι, άστοχος, επιθετικό rebound. Και τώρα θέλει να τρέξει ο άξονα στον ενδιασμό. Ο Ερμίδης περιμένει στην πέτσι πολύ όμορφη πάσα. Στο Βαλμά. Περιμένει ο Ερμίδης τώρα τους συμπαίκτες του. Ερμίδης σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Και τώρα και πάλι ο Μητσάκης, ο οποίος θέλει να τρέξει την ομάδα του.
για τρεις από τον Γιαντζή είναι άστοχος. Τσιλικαρίδης πιο ψηλά από όλους. Πάνω κάτω η μπάλα. Πολύ γρήγορος ρυθμός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα ο Μητσάκης. Τσιλικαρίδης. Θα πάρει το σκρίνο από τον Γιαντζή. Καλή άμυνα και πάλι από τον Κωστακίδη εδώ, ο οποίος θα φύγει μέχρι το lay-up. Από την ασίστ του Τραχανέλη. Και οι δύο κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι. Τσιλικαρίδη σουτάρει από την κορφή. Είναι άστοχος. Γιωσμάς. Και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ όμορφη πάσα. Και ο Κωστακίδης άλλο ένα lay-up. Και τώρα time out. Του καλούν σπεσμένα οι Σικάριος. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ είναι 22-27 υπέρ του Άρσεν, ο οποίος παίρνει μια διαφορά 5 πόντων. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πολύζος, ο οποίος επιστρέφει στο μάτς, είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Για τον Ξιουφή. Ξιουφής αφήνει την μπάλα για τον Λεφάκη. Για να ζεις ωραία τρίπλα, Λεφάκης ξεμαρκαρίζεται όμορφα, στοχή. Πολύ όμορφη πάσα από τον Ανδρέα και καλάθι από τον Γιαντζή. Εδώ μια μαγική πάσα από τον σέντερ τον Σικάριος. Βαλμάς, ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος, ριμπάουντ από τον Γιαντζή. Και τώρα απολύτως. Ωραία πάσα για τον Ανδρέα, ο οποίος κάτω το καλάθι. Δεν μπορεί να ευστοχίσει, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Ανδρέας, ο οποίος στις τελευταίες δύο επιθέσεις έχει πάρει τις προσπάθειες, την ομάδα του. Στην προηγούμενη δημιούργησε ένα πολύ όμορφο καλάθι για τον συμπαίκτη του και τώρα θα εκτελέσει δύο βολές. Στην πρώτη βολή είναι άστοχος. Μία στις δύο για τον Ανδρέα και τώρα αλλαγές. Το παιχνίδι περνάει ο Κυπριανίδης στη θέση του Βαλμά. Και τώρα ο Ερμίδης πάλι κατεβάζει την μπάλα. Ερμίδης, πολύ ωραία προσπάθεια, αφήνει τον Τραχανέλη. 3-3 για τον Τραχανέλη, ο οποίος δεν σταματάει πουθενά. Είναι πραγματικά καταιγιστικός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Γιαντζής, δύσκολη προσπάθεια, εύστοχος όμως ο σέντερ το Σικάριος. Το σκορ γίνεται 30-27. Σικάριος, οι οποίοι δεν αφήνουν τον άξονα να ξεφύγει πολύ στο σκορ. Γιωσμάς, έξω για τον Τραχανέλη. Σουτάρ για τρεις. Πρώτο άστοχο σούτ για τον Τραχανέλη. 3-4 για τον έμπειρο γκάρ. Τραχανέλης, ο οποίος εδώ αστόχησε, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ επιθετικά την ομάδα του σε αυτό το ξεκίνημα και δίνει και ψυχολογία με αυτά τα μεγάλα σούτ. Πολύζος. Κάνει βήματα εκεί, θα επιτύχει σε βήματα. Νέο λάθος για τους Σικάριους. Γιουσμάς, με αντίπαλο το Γιαντζή, ωραίο μακάρισμα αυτό. Θα κερδίσει τη μονομαχία ο Γιουσμάς. Σε αυτή τη μονομαχία θα κερδίσει το Γιαντζή, ωραίο ματσάπ αυτό. Δύο πάρα πολύ καλοί και δυνατοί σέντερ. Γιουσμάς λοιπόν και πάλι σε ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή. Τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη. 0-2. Το Στακίδης χώθηκε εκεί για να πάρει το θετικό rebound, δεν τα κατάφερε όμως. Και τώρα ο Σικάριος.
Γιαντζής θα κρατήσει την μπάλα, θα σουτάρει, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Λίζο. Ωραία πάσα για τον Ανδρέα. Άστοχος αυτός ο σουτ από την κορυφή της ρακέτας. Και ριμπάουντ από τον Ερμίδη. Τώρα ο Ερμίδης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Ερμίδης στην προσπάθειά του να πάει μέχρι μέσα. Πολύ καλή άμυνα από τον Γιαντζή εκεί. Του διάβασε τη φάση, πρόλαβε, έσυσε το κορμί σωστά και πήρε το επιθετικό φάουλ. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Στον πάγκο ο Ερμίδης, στο παιχνίδι με το νούμερο 27, ο Γκάτζιος. Λεφάκης, Σκιουφής, το σκουείται ωραία για τον Ανδρέα. Θα χτυπάσει αυτός, θα υποκύψει και πάλι σε βήματα η ομάδα των Σικάριος. Αυτή φορά από τον Ανδρέα. Αλλαγή κατοχής και πάλι και ο Κυπριανίδης με την μπάλα. Κωστακίδης ψάχνει τον Γεσμά στο χαμηλό post. Πάλι με τον Γιαντζή. Ωραία προσπάθεια, θα στοχίσει ο Ανδρέας. Θα πάρει το rebound και τώρα Λεφάκης. Ανδρέας πάλι για τον Πολίζο αυτή φορά. Πολίζος. Ωραία προσπάθεια. Φάουλ από τον Γεσμά. Βολές για τους Σικάριους. Πολίζος έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Άστοχος ο γκάρ των Σικάριους. Δεύτερη βολή ο Πολίδος, εύστοχος, μία στις δύο. Το σκορ είναι 28-30, προηγείται ο Άξονας. Ωραία προσπάθεια του Κωστακίδη. Ανδρίας. Ευστοχή του μεξίου ο Λεφάκης. Σε ένα πολύ όμορφο lay-up και θα ισοφαρίσει και πάλι το μάτς. Κωστακίδης θα πάρει το σκρίνα από το Γεσμά. Ωραία προσπάθεια που σε βγάζει έξω. Κυπριανίδης. Αριστερό χουκ είναι άστοχο. Ριμπάουντ από τον Κωστακίδη. Θα φάει τον μπλοκ εκεί από τον Ανδρέα. Και εδώ παραλίγο. Και πάλι ο Κωστακίδης να ευστοχίσει εκεί. Δεν θα πάρει τον goal foul. Κωστακίδης και πάλι έτοιμος για δύο ελεύθερες βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Τελεί και τη δεύτερη, εύστοχος. Κωστακίδης. Στο συν 2 και πάλι ο Άξονας. Το μάτς σε όλη του τη διάρκεια μέχρι τώρα είναι ντέρμπι. Όπως περιμέναμε δηλαδή. Καλή άμυνα εκεί και κλέψιμο. Τελικώς αποδέχεται το Γεσμά και τώρα τρέχει στον εκβιασμό η ομάδα με τον Κυπριανίδη. Τραχανέλ για τρεις. Εύστοχος. 4-5. Τραχανέλ πραγματικά είναι απίστευτο στο σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά τρομερός με 4-5 τρίποντα μέχρι τώρα. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Τώρα ένα σούτ για τρεις από το Λεφάκι, είναι άστοχος.
Κωνστακίδης, το rebound θέλει να τρέξει. Κρατάει με την μπάλα, περιμένει να έρθει και ο Γιωσμάς μαζί με τον Κυπριανίδη. Γιωσμάς για τρεις, άστοχος Κυπριανίδη στο επιθετικό rebound. Καλή η πάσα, πολύ καλή. Τώρα ο Γιωσμάς αφήνει την μπάλα για τον Γκάτζιο. Γιωσμάς είναι άστοχος. Μπάλα παίξω για τους Σικάριους. Πολύζος θα μοιράσει την μπάλα. Γιαντζής μέχρι το lay-up είναι άστοχος. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Πολύ μαχητικός ο Γιαντζής. Γιαντζής πραγματικά πάρα πολύ καλός στο σημερινό παιχνίδι. Έχει γίνει παράγοντας το αγώνα για τον άξονα, σίγουρα. Για τους Σικάριους, συγγνώμη. Έχει γίνει παράγοντας το αγώνα, καθώς η συνεισφορά του στα rebound και στους πόντους της ομάδας είναι πάρα πολύ υψηλή. Πρώτη βολή είναι άστοχη εδώ. Θα εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Μία στις δύο για τον Γιαντζή. Και τώρα ο άξονας. Το σκορ είναι 31-35 και απομένει 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τραχανέλης, ωραία για τον Γιωσμά. Θα κρατήσει την μπάλα, θα σουτάρει για δύο. Ωραίο το fade away, είναι άστοχο. Λεφάκι στο rebound και τώρα ο Λίζος. Πάει μέχρι το lay-up, είναι άστοχος. Ο Γιωσμάς το πήρε το θετικό rebound και θα γίνει και foul από τον Πολίζο στην προσπάθειά του εκεί να κλέψει την μπάλα. Και τώρα μια αλλαγή για τους Σικάριους. Στο παιχνίδι ο Μιτσάκης, στον πάγκο ο Πολίζος, καθώς αν δεν κάνω λάθος αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο δικό του foul. Με αυτόν τον λόγο θα προφυλαχτεί. Κυπριανίδης αφήνει στον Γκάτζιο. Γιωσμάς, ωραία στον Τραχανέλη. Πως ωραία για τον Κυπριανίδη. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Άστοχο. Η μπάλα είναι για τον άξονα. Απομένουν 6,6 το ρολόι. Γιωσμάς, 4 δευτερόλεπτα, 3 τώρα, Γιωσμάς για 3, άστοχος, τέλος πρώτη ημιχρόνου. Το σκορ είναι 31-35, ο άξονας προηγείται. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε στην ουσία για το δεύτερο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή και πάλι στο Στεφανόπουλο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ να θυμίσουμε ότι είναι 31-35 υπέρ του άξονα, ο οποίος μέχρι τώρα προηγείται σε αυτό το ντέρμπι. Ο Σικάριος θα επαναφέρει την μπάλα απ' έξω με τον Μιτσάκη. Πεντάδες είναι και ο Πολίζος, είναι και ο Αλεξανδρίδης και ο Γιαντζής και ο Ανδρεάς, δηλαδή έτσι πως ξεκίνησαν το μάτι στην ουσία ο Σικάριος. Και τώρα ο Μιτσάκης. Απ' την άλλη για τον άξονα είναι ο Κωστακίδης, είναι ο Τραχανέλης, ο Ερμίδης, ο Κυπριανίδης και ο Γιωσμάς. Ωραία πάσα τώρα από τον Πολίτη για τον Γιαντζή και τώρα ο Ερμίδης θέλει να τρέξει την ομάδα του. Γιωσμάς. Καλή άμυνα από τον Πολίζο. Της παραλίγο να κλέψει την μπάλα εκεί. Τραχανέλης αφήνει την μπάλα για τον Γιωσμά. Γιωσμάς, ωραία προσποίηση με δύο παίκτες πάνω του. Κυπριανίδης επιθετικό rebound. Τραχανέλης για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Κωστακίδη και τώρα Ερμίδης. Ξανά για τρεις. Και πάλι άστοχος. Ο άξονας. Σε δύο συνεχόμενα στο τριοπότο και τώρα Πολίζος για τον Γιαντζή. Ανδρέας
Καλή άμυνα από τον Κωστακίδη. Τραχανέλης, πολύ ωραία πάσα και ο Ερμίδης στο ανοιχτό γήπεδο θα βάλει ένα εύκολο lay-up. Μητσάκης για τον Γιάννη. Παίρνει το σκρίνο από τον Γιάννη, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ο Ανδρίας το rebound. Πολύ δε σουτάρει, άστοχος, σουτ τριών πόντων. Επιθετικό rebound από τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος θα πάει σε ένα εύκολο lay-up εκεί. Και θα μειώσει στους τέσσερις. Ερμίδης αφήνει στον Κωστακίδη. Κυπριανίδης επιτεθεί της ρακέτας, είναι άστοχος. Και τώρα πολύ δε στο rebound. Τρέχει την ομάδα, Αλεξανδρίδης. Ωραία πάσα για τον Ανδρία. Γιατζής, Αλεξανδρίδης. Θα αποκύψει σε βήματα ο γκάρ τον Σικάριος. Και αλλαγή κατοχής. Ερμίδης παίρνει το σκριν και εκτελεί, άστοχος. Και τώρα ο Μητσάκης. Ο Λίδος, Αλεξανδρίδης, πολύ ωραία προσπάθεια. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες εκεί θα ευστοχίσει και θα μειώσει στους δύο. Δεν αφήνουν οι Σικάριος τους αντιπάλους να ξεφύγουν και να πάρουν διαφορά. Αυτό είναι δείγμα το πόσο καλή ομάδα είναι. Τραχανέλης για τρεις, άστοχος. Τραχανέλης ο οποίος έχει χάσει δύο τρεις συνεχόμενα τώρα. Και τώρα Αλεξανδρίδη. Μητσάκης. Ανδρέας σουτάρει από την κορφή της ρακέτας, άστοχος. Και τώρα ο Γιωσμάς. Γιωσμάς τρέχει την ομάδα. Τραχανέλης, Ερμίδης, Τραχανέλης για τρεις, άστοχος ξανά. Έχασε το καλό χέρι. Πολύζος μέχρι το λέει. Πολύ ωραία σύστα από τον Μητσάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πολύζο. Ερμίδης, Κυπριανίδης, πάλι ο Ερμίδης. Και τώρα και εμάς. Καλή άμυνα από τον Γιάννη. Και φάουλ από τον Κυπριανίδη για να σταματήσουν τον εθνικιασμό. Έξυπνο φάουλ εδώ από τον γκάρ του άξονα. Και τώρα ο Μητσάκης με την μπάλα. Θα πάρει το σκρίνο από τον Ανδρία. Καλή άμυνα από τον Κωστακίδη. Λίζος με αντίπαλο τον Τραχανέλη, θα πάρει ένα screen. Προσπαθεί να κυκλοφιστεί, ωραία προσπάθεια, λάθος όμως. Και τώρα ο Κωστακίδης στο ανοιχτό γήπεδο. Πάει μέχρι το lay-up. Δεν θα ευστοχίσει. Επιθετικό rebound και τώρα ο Σικάριος. Με το Μητσάκη. Ωραίο σούτ με αντίπαλο τον Κυπριανίδη και είναι εύστοχος. Και το σκορ γίνεται 39-37. Να που ο Σικάριος θα αντιδράσουν σε αυτή τη μεγάλη διαφορά που είχαν, σε μια μικρή διαφορά βασικά που είχαν χτίσει ο άξονας. Ερμίδης, άστοχος το lay-up, Γιαντσής, Μητσάκης και τώρα ο Πολύζος. Πολύζος τρέχει πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Αλεξανδρίδη, ωραία προσπάθεια. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δύο ελεύθερες βολές. Τώρα αλλαγή για τον Σικάριος. Μητσάκη Σακάτη. Όχι. Ο Ανδρέας θα κάτσει στον πάγκο στο ματς Τσιλγκαρίδης. Αλεξανδρίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος. Αλεξανδρίδης δεύτερη και πάλι εύστοχος.
2-2-41-37. Στο συν 4 τώρα η Σικάριος. Το momentum λέει Σικάριος αυτή τη στιγμή στο μάτς. Και τώρα ο Γεσμάς. Πάει να σκρίνει από τον Πεστακίδη, θα εκτελέσει για 2. Άστοχος, rebound από τον Τσιλιγκαρίδη. Και τώρα ο Μιτσάκης. Μιτσάκης, Αλεξανδρίδης, Πολύζος, και τώρα ο Μιτσάκης. Ωραία, ο Μιτσάκης θα σουτάρει για 2 και πάλι εύστοχος. Στο συν 6 τώρα. Σικάριος, οι οποίοι πραγματικά έχουν κάνει ένα μικρό σερί 6-0. Σουτ για 3 από τον Ερμίδη, είναι από τον Κωστακίδη, συγγνώμη. Άστοχο ριμπάντο Αλεξανδρίδη. Πολύθους για τον Αλεξανδρίδη, σουτάρει, είναι άστοχος. Κωστακίδη στο ριμπάντο και τώρα θέλει να τρέξει στην ομάδα του. Τρέχει ο άξονα στο γήπεδο. Κυπριανίδης. Ένας εναντίον ενός με τον Καντσί, πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραίο drive από τον Κυπριανίδη. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μειώνει στους 4. 43-39. Όσοι κι αν είμαστε, στο παιχνίδι μπήκε εκεί ο Σιμεωνίδης, στον πάγκο ο Πολύζος. Και τώρα ο Σιμεωνίδης, ο οποίος έχει καιρό, έχει ώρα να μπει στο μάτς. Μιτσάκης, πάει το σπίτι από τον Κιαντσί. Το φάουλ χαμηλά από τον Κωστακίδη. Στην προσπάθεια του να σπάσει εκεί το σκριν του Γιαντσί. Και τώρα λοιπόν ο Σιμεωνίδης κάνει την επαναφορά. Σαλιγκαρίδης, καλή άμυνα από τον Κωστακίδη. Μιτσάκης. Πολύ ωραία πάση για τον Τσιλιγκαρίδη, ο οποίος θα υποκύψει σε βήματα. Εδώ βγήκε μια πολύ ωραία συνεργασία, αλλά ο Τσιλιγκαρίδης θα κάνει το λάθος. Και το σκορ θα παραμείνει 43-39. Με τον άξονα να έχει επίθεση τώρα, με τον Ερμίδη. Ερμίδης θα πάρει, περιμένει το γεσμά, θα πάρει ένα screen. Ωραία προσπίση, Κωστακίδης για 3, εύστοχος ο Κωστακίδης, ο οποίος εδώ μένει ελεύθερος στη μέση του τρυπόντου, θα πάρει το shoot με αυτοπεποίθηση και θα ευστοχίσει. Μιτσάκης θα πάρει ένα screen. Το Γιαντσί θα ξαναπάρει δεύτερο. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Κωστακίδη από τον Γιαντσί. Κωστακίδης εδώ και στην επίθεση, στην εισφορά και στην άμυνα. Στο μάτς ο Λεφάκης. Με το νούμερο 10 στον πάγκο ο Γιαντσίς. Και τώρα ο Κυπριανίδης. Ο Γεσμάς ψάχνει την πάση στον Ερμίδη. Με αντίπαλο τον Τσιλιγκαρίδη. Θα τον κερδίσει ο Γεσμάς. Και ξανά μπροστά ο άξονας. Αλεξανδρίδης. Ωραία προσπάθεια. Δεν μετράει το καλάθι από τον Αλεξανδρίδη. Όμως θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ έγινε από τον Κυπριανίδη. Το παιχνίδι
με το νούμερο 34, ο Βαλμάς και στον πάγκο ο Κυπριανίδης. Για τον άξονα. Στην επαναφορά ο Λεφάκης. Το αναφέρει για τον Μητσάκη. Θα πάρει το σκρίνο από τον Τσιλγκαρίδη. Ψάχνει πάσα στο post. Λεφάκης με αντίπαλο τον Αρμίδη. Τον πάει χαμηλά. Θα γυρίσει. Θα υποκύψει σε βήματα ο παίκτης ο Σικάριος. Αλλαγή κατοχή ξανά. Η μπάλα για τον άξονα. Ο οποίος έχει το προβάδισμα 2 και 14 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τώρα ο Αρμίδης με τίποτα του Τζιλγκαρίδη. Καλή άμυνα του Τζιλγκαρίδη, ο οποίος πάρα λίγο θα κλέψει την μπάλα εκεί. Πολύ καλή άμυνα, θα κερδίσει την κατοχή. Τζιλγκαρίδης, ο οποίος εκεί πίεσε ασφιχτικά τον αντίπαλό του και κέρδιζε αυτή τη μονομαχία. Μητσάκης τώρα περιμένει τον Τζιλγκαρίδη. Πίεσε την μπάλα στον Αλεξανδρίδη. Ωραία πάσα για τον Μητσάκη, ο οποίος είναι έφταγος στους τριών πόντων. Εδώ βγήκε πολύ ωραίος συνδυασμός ανάμεσα σε Αλεξανδρίδη, Μητσάκη και Τζιλγκαρίδη. Μπάλα. Θα του γίνει φάουλ. Βάλω από τον αν πρόλαβα να δω καλά, από τον Μητσάκη. Για τον άξονα μία αλλαγή στον πάγκο. Με το νούμερο 9 ο Κωστακίδης. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Γκάτζιος. Τραχανέλης από πολύ μακριά για τρεις, είναι άστοχος, ριμπάουντ του Ερμίδη, αλλά η μπάλα έχει περάσει την τελική γραμμή. Αλλαγή κατοχής ξανά. Για να δούμε αν μπορούν οι Σικάριος να αυξήσουν αυτή την μικρή διαφορά που έχουν. Αυτό το συν 2. Απομένει περίπου ένα λεπτό για τη λήξη της περίοδου. Μητσάκης για τρεις, 2 στα 2 από τον Μητσάκη. Ο οποίος εδώ θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του σε μια περίοδο που δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα στο καλάθι η ομάδα του Σικάριος. Μητσάκης δηλώνει παρόν. Φάουλ από τον Τζιλγκαρίδη πάνω στον Γιωσμά. Γιωσμάς καλάθι από τον Γιωσμά, ο οποίος εκεί γύρισε, έκανε μια πολύ ωραία reverse κίνηση και στόχισε σε ένα εύκολο καλάθι. Σιμεωνίδης. Ξουφής. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τυχερή εδώ ο Σικάριος. Μητσάκης. Με αντίπαλο τον Κάτιο. Σουτάρι για 3. Για το 3 στα 3 είναι άστοχος. Σιμεωνίδης εξαιρετικό rebound. Δεν θα μπορέσει όμως να συγκρατήσει μπάλα τελικά. Αλλαγή κατοχής, η μπάλα για τον άξονα. 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με το Γιωσμά να κατεβάζει την μπάλα. Γιωσμάς μέχρι το drive, ωραία για τον Τραχανέλη, αυτός για 3. Εύστοχος! Τραχανέλης ευστοχή, είναι το 5ο του, δικό του τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. Θα πετάξει την μπάλα ο Λεφάκης, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, ο μάτς είναι 49-49, βλέπουμε ένα απίστευτο παιχνίδι, θα κάνουμε διακοπή και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Επιστρέψαμε και πάλι, εδώ στο κλειστό του Ηρακλή, στο Ευανόφιο. Να θυμίσουμε το σκόρ είναι 49 όλα, με τις δύο ομάδες πραγματικά να προσφέρουμε πολύ ωραίο θέαμα στο σημερινό παιχνίδι. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες.
πολύ καλά ρόστερ. Ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο, Ερμίδης. Για μας, καλάθι και φάουλ, πολύ μεγάλο καλάθι από τον Γιωσμά, ο οποίος θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα πάρει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ και θα έχει μια συμπληρωματική βολή. Άστοχο στη βολή. Πάει για το επιθετικό rebound. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στο Μιτσάκι και τώρα ο Αλεξανδρίδης. Ωραία προσπάθεια, είναι άστοχο στο layup. Και τώρα ο Τραχανέλης. Ωραία reverse από τον Γιαλμά. Και Γιωσμά. Αρχίζω συγγνώμη για την αναφορά. Γιωσμά σουτάρει. Άστοχος και τώρα ο Αλεξανδρίδης. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο για το Σικάριο. Αλεξανδρίδης, Λεφάκης με αντίπαλο τον Ερμίδη. Ωραία προσπάθεια. Εκεί έπεσε άτσαλα ο Λεφάκης. Ας ελπίσουμε ότι είναι όλα καλά και δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Μπερδεύτηκε εκεί στην προσπάθεια του να κάνει το lay-up και έπεσε άτσαλα. Όπως φαίνεται όμως, δεν μπορεί να συνεχίσει. Δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει. Το μάτς θα μπει ο Βολίζος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι περισσότερο σοβαρό πέρα από ένα χτύπημα. Το μάτς μπαίνει ο Βολίζος. Και ο Άξονας έχει την επαναφορά. Μας. Πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι. Κλυγκαρίδης δεν μπόρεσε εκεί να τον εκτοπίσει. Και ο Γιωσμάς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στο συν 4 ο Άξονα. Με το Μιτσάκι τώρα. Κλυγκαρίδης. Θα δεχτεί το στόπ εκεί από τον Γιωσμά. Θα πάρει όμως το φάουλ από τον Κυπριανίδη. Αλλαγή τώρα για τον Άξονα στο μάτς ο Σαρόγλου. Κυπριανίδης θα κάτσει στον πάγκο καθώς έχει συμπληρώσει αρκετά φάουλ. Και ο Τσιλγκαρίδης στον πάγκο στο μάτς ο Γιαντσής ξανά. Αλεξανδρίδης, ωραία προσπάθεια μέχρι το lay-up, δύσκολη προσπάθεια αλλά είναι εύστοχος. Ο Αλεξανδρίδης ο οποίος θα πάρει την προσπάθεια και θα ευστοχίσει. Πολύ όμορφο καλάθι. Ο Ερμίδης δεν μετράει η προσπάθεια, ως μη γεννόμενη φάση έκανε βήματα ο γκάρ τον του Άξονα. Και τώρα ο Πολίδης. Αλεξανδρίδης, σουτάρει, άστοχος, στο rebound ο Βαλμάς και τώρα ο Τραχανέλης. Βαλμάς, ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος και τώρα ο Αλεξανδρίδης αφήνει στο Μιτσάκι που πήρε να παίξει στην ομάδα του. Μιτσάκης, το πώς ο Αλεξανδρίδης, Μιτσάκης παίζει με τον Ερμίδη, αστοχή στους δύο πόντων. Και τώρα πάλι στο ανοιχτό γήπεδο Άξονα με τον Βαλμά. Το σούτ για τρεις από τον Γιωσμά. Είναι άστοχο. Ζητάει και συγγνώμη και από τους συμπαίκτες του. Μάλλον επειδή εκτέλεσε λίγο βεβιασμένα θα λέγει κανείς. Αλλαγή κατοχής. Και τώρα η Σικάριος. Με τον Πολίζο. Το μένει περίπου 7,5 λεπτά. Σκόνη 51-53. Αλεξανδρίδης
για 3, άστοχος, rebound από τον Γιωσμά. Βαλμάς θα πάρει το σουτ για 3, είναι άστοχος. Γιωσμάς θα πάρει καλύτερη θέση και θα πετύχει goal foul. Ο παίκτης του άξονα. Τώρα αλλαγή για τον άξονα. Στο παιχνίδι ο Κωστακίδης, στον πάγκο θα κάτσει ο Τραχανέλης. Όχι ο Τραχανέλης, ο Σαρόγλου τελικά. Θα κάτσει στον πάγκο. Και ο Γιωσμάς είναι έτοιμος να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή. Ο Γιωσμάς πραγματικά πολύ καλό και στο σημερινό παιχνίδι. Εκτελέσει τη βολή, άστοχος, rebound από τον Γιάντσι. Πολύ ζωσουτάρι, είναι άστοχος, rebound από τον Τραχανέλη. Και τώρα και πάλι ο Γιωσμάς. Τραχανέλης, άστοχος, σιουφής στο rebound, αφήνει για τον Μητσάκη. Σιουφής, ωραία πάσα για τον Γιαντζή, είναι άστοχος. Εδώ μια πολύ όμορφη πάσα από τον Σιουφή, θα μπορούσε να είναι ένα από τα highlights της αγωνιστικής. Ο Ερμίτης εδώ δεν μπορεί να συγκρατήσει μπάλα. Αλλαγή κατοχής η μπάλα και ο Τσικάριος. Και τώρα ο Πολύζος. Πολύζος ψάχνει τον Αλεξανδρίδη στο post. Αντίποτα τον Βαλμά, θα γυρίσει, καλή άμυνα από τον Βαλμά εκεί. Και τώρα και πάλι στο αντίθετο κήπεδο με τον Ερμίδη και τον Κωστακίδη. Μέχρι το λέει από αυτός. Εύστοχος. Ασίστ από τον Ερμίδη, καλάθι από τον Κωστακίδη. Time out από τους Σικάριους. Καλό είναι σχεσμένα time out, το σκορ είναι 51-57, ξεφεύγουν στο συν 6 ο άξονας. 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του 4ου δεκαλέπτου. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο Ιβανόφιο, οι δύο ομάδες εισέρχονται και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πολύς στην επαναφορά. Και ο Μητσάκης και στο μαργάρισμα του πάνω είναι ο Κωστακίδης. Ο Κωστακίδης ίσως ο καλύτερος αμυντικός για τον άξονα. Μητσάκης, Αλεξανδρίδης, ωραία πάσα για τον Γιαντζή. Ωραίο, καλή άμυνα από τον Γιωσμά, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Και το παραδέχεται και αμέσως. Και θα πάει σε δύο ελεύθερες βολές ο Γιαντζής. Σκορ είναι 51-57 και οι Σικάριος έχουν την ευκαιρία να μειώσουν το σκορ. Πρώτη βολή, άστοχη από τον Γιαντζή. Δεύτερη βολή, 0-2, Κωστακίδη στο επιθετικό rebound. Κωστακίδης με αντίπαλο τον Ανδρέα. Σουτάρει ο Κωστακίδης και είναι εύστοχος από την κορφή της ρακέτας. Κωστακίδης ο οποίος έχει ζεσταθεί πάρα και τα καλά στο μάτς. Έχει κάνει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα επιθετικά σήμερα και αμυντικά. Αμυντικά κάνει αθόρυβη δουλειά. Πιέζει πάρα πολύ τον Μητσάκη και τον έχει περιορίσει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Καλή άμυνα από τον Τραχανέλη. Μητσάκης με αντίπαλο τον Ερμίδη. Βολίζο σουτάρει για 3, airball, καλή άμυνα για τον άξονα, ο οποίος βγάζει περισσότερο πάθος, έλεγε κανένας σε αυτή την τελευταία περίοδο. Έχει πάρει μια διαφορά 8 πόντων, να δούμε αν μπορεί να το διατηρήσει όμως. Τραχανέλης για 3, άστοχος, και ο Γιαντζής θα πάρει το θετικό rebound. Βολίζος τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο.
Μέχρι το lay-up, άστοχος. Ραχανέλης το αμυντικό rebound. Και τώρα ο Κωστακίδης να ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας του. Ερμίδης, Τραχανέλης, άστοχος, ριμπάν από τον Γιαντζή. Φάουλ που κάνει που κάνει ο Βαλμάς, αλλά η μπάλα για τους Σικάριους απ' έξω. Καθώς ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ. Για τον Άξονα, έχει τρία ο Άξονας. Απ' την άλλη δύο οι Σικάριους. Μητσάκης. Αφήνει στον Πολίζο. Για τρεις, εύστοχος ο Πολίζος. Ένα σουτ ψυχολογίας εδώ για τους Σικάριους. Μειώνει στους τέσσερις. Και τώρα ο Ερμίδης. Ο Γιωσμάς για τρεις, airball, Αλεξανδρίδης επιθετικό rebound και τρέχει τώρα τον άξον, τον Τσικάριος. Λάθος όμως από τον Αλεξανδρίδη. Πάλι σε ενδιασμό, νέο λάθος αυτή τη φορά από τον Βαλμά. Και τώρα ο Μητσάκης. Ο Μητσάκης κρατάει την μπάλα, περιμένει τον Ανδρία. Για τρεις ο Μητσάκης, εύστοχος. Και να που το μάτς γίνεται ξανά derby. Διαφορά στους δύο. Ερμίδης, Γιωσμάς, φάουλ από τον Γιαντζή. Αυτό είναι τρίτο ομαδικό και για τους Σικάριους. Κωστακίδης. Ωραία προσπίση, θα πάρει το φάουλ από τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος δεν τον άφησε να πάει στο lay-up εύκολα. Απομένουν 3 λεπτά στο ρολόι για τη λήξη του αγώνα. Με τον άξονα να προηγείται σε ένα πραγματικά απίστευτο ντέρμπι σήμερα. Γιωσμάς είναι άστοχος, πολύ ζωστό επιθετικό rebound. Και τώρα οι Σικάριοι στρέφουν στο ανοιχτό γήπεδο. Και εδώ θα γίνει φάουλ από τον Βαλμά για να σταματήσει αυτόν τον εφηβιασμό. Καλό φάουλ εδώ από τον παίχτη του άξονα. Κυπριανίδης και πάλι στο παιχνίδι, ο Βαλμάς θα κάτσει στον πάγκο. Κυπριανίδης ο οποίος λόγω των φάουλ που έχει συμπληρώσει δεν ρίσκαρα να τον έχουν στο παρκέ. Αλεξανδρίδης. Αντίπαλα τον Κυπριανίδη τώρα. Πάει να τον παίξει στο post. Ωραία πάσα. Έξω η μπάλα, Γιαντζής για τρεις. Εύστοχος, πολύ μεγάλο σουτ από τον Γιαντζή. Πολύ μεγάλο καλάθι. 60-59 μπροστά η Σικάριος. Σικάριος οι οποίοι πραγματικά βγάζουν αντίδραση παρά το σύν 8 του άξονα. Και έχουν ένα σερί περίπου 9-0. Ερμίδης με αντίπαλο του Πολίζο. Καλή άμυνα από τον Γκάρ, ο Σικάριος. Ερμίδης σουτάρει για 3. Άστοχος. Κατοχή για τον Σικάριος. Και για να δούμε αν μπορούν τώρα να διευρύνουν τη διαφορά. Επιθετικό φάουλ από τον Πολίζο. Πάμε στον Τραχανέλη, εδώ δεν λειτουργήσε καλά ο Γκάρ τον Σικάριος. Εντάξει, υπενθυμίζουμε είναι λογικό να υπάρχει άγχος καθώς αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό εν ώψη της συνέχειας και για τις δύο ομάδες. Κυπριανίδης, πολύ ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος το lay-up, rebound από το Γιαντζή και τώρα Μητσάκης για τον Πολίζο.
Ωραία προσπάθεια από τον Πολίζο. Αφήνει στον Γιαντσί. Θα πάρει το φάουλ αυτό. Δεν μπορεί να ψηθεί στο καλάθι. Πρέπει να πάρει τον γκολ φάουλ εκεί ο σέντερ των Σικάριων. Δύο ελεύθερες βολές. Απομένει και ένα 46 για τη λήξη του αγώνα. Με ένα πόντο μπροστά η Σικάριος. Τώρα έχουν ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά. Γιατζής είναι άστοχος. Δεύτερη βολή, μία στις δύο για τον Γιαντζή. Και το σκορ γίνεται 61-59. Time out από τον άξονα. 1.46 πριν από το τέλος. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Ο άξονας θα έχει την κατοχή. Θυμίζουμε το σκορ είναι 61-59. Με τους Σικάριους να είναι προς το παρόν μπροστά στο σκορ. Ο Ερμίδης λοιπόν είναι στην επαναφορά και αφήνει για τον Κωστακίδη. Κυπριανίδης, γιος μας. Τραχανέλης για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound επιθετικό από τον Γιαντσί. Εδώ ο Μητσάκης για τον Αλεξανδρίδη. Μητσάκης ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Τώρα δεν βιάζουν να ολοκληρώσουν επιθέσεις Σικάριος. Μητσάκης. Γιαντσί σουτάρει για δύο, άστοχος. Εδώ τρέχει στον εκδιασμό την ομάδα του άξονα. Καλάθι από τον Κωστακίδη. Ο οποίος κρατάει ζωντανή την ομάδα, το σκορ είναι 61 όλα. Το σούτ από τον Πολίγο είναι άστοχο. Ο Γιαντζής πατάει τελική γραμμή, αλλαγή κατοχή του βάλε για τον άξονα. Απομένουν 56 δευτερόλεπτα. Μάχε σώμα με σώμα για το ποιο θα πάρει την νίκη. Πραγματικά σήμερα ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Γιωσμάς με αντίπαλο του Γιαντζή. Γυρίζει, είναι άστοχος. Ο Μητσάκης στο rebound. Ο Πολίζος πάρα λίγο θα χάσει την μπάλα εκεί. Πολίζος. Καλή άμυνα από τον Κωστακίδη και τώρα μένουν 25 δευτερόλεπτα. Κωστακίδης, Πολίζος να ακολουθάει παντού. Μένουν 14 δευτερόλεπτα, 10 τώρα, Κωστακίδης, Κυπριανίδης για 3, για το μάτς και θα τον βάλει ο Κυπριανίδης. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Κυπριανίδη. Που από ό,τι φαίνεται προς το παρόν ο άξονας με αυτό το τρίποντο θα πάρει την νίκη. Πολύ σημαντικό καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Απομένουν 7,2 στο ρολόι. Το σκορ είναι 61-63. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το φινάλε. Επιστρέψαμε και πάλι στο Ιβανόφιο. Σικάριος θα έχουν την επαναφορά σε αυτά τα 7,2. Ο άξονας χρειάζεται μια καλή άμυνα για να πάρει στην ουσία το μάτς. Πραγματικά το παιχνίδι είναι άγρια ομορφιά, θα έλεγε κανείς. Σικάριος με το Μητσάκη. Θα πάρει την μπάλα. Σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Δεν προλαβαίνει. Πολύ καλή άμυνα από τον άξονα. 1,5 δευτερόλεπτο μένει για να τελειώσει το μάτς. Time out ξανά. Την φορά το καλούν οι Σικάριος. Θα κάνουμε άλλη μία
Φαντάζομαι τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε για το τέλος του αγώνα. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στο παρκέ. Στην ουσία για την τελευταία επίθεση λογικά. Με τον άξονα να έχει την επαναφορά, να απομένει 1,5 δευτερόλεπτο. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για τους Ικάρες αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κλέψουν άμεσα την μπάλα και να εκτελέσουν. Να δούμε. Τέλος αγώνα. Για μας μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση εκεί. Θα τελειώσει ο αγώνας. Το σκορ είναι 61-63 τελικό σκορ. Υπέρ του άξονα. Ο άξονας θα πάρει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Από όλους εμάς εδώ στο Μπασκετάκι Σαλόνικα, καλό βράδυ.